στους κινδύνους που ελοχεύουν λόγω του ιού, θα έπρεπε και τα παιδιά, αλλά πολύ περισσότερο, αγαπητοί ονούφριοι, οι γονείς των παιδιών, να το πάρουν σοβαρά και να επιβάλλουν τα παιδιά τους να μείνουν σπίτι. Ναι. Δεν γίνεται χθες, κατά τη διάρκεια των απογευματινών και βραδινών και μεταβραδινών ωρών, να υπάρχουν μεγάλες ομάδες παιδιών ανήλικων 15-16 ετών να γυρίζουν τους δρόμους σε ανοιχτούς χώρους, σε πάρκα, για να περιφέρονται και να μαζεύουν τα ξύλα, να τα κρύβουν και να γίνεται ένα κυνηγητό με τις αρχές του κράτους, κυρίως με την αστυνομία, που προσπαθεί και πολύ καλά κάνει να επιβάλλει την πράξη. Έφηβοι τώρα όλοι αυτοί και πιο νεαρής ηλικίας ακόμα, κύριε Δημάρχη? Κοιτάξτε, η μεγάλη πλειονότητα ήταν παιδιά, είναι μαθητές, αλλά βεβαίως υπήρχαν και πιο μεγάλης ηλικίας, ενήλικες. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η αστυνομία προχώρησε και στην καταγγελία 7-8 τέτοιων ενήλικων νεαρών και στρατιωτών, δυστυχώς. Τα υπόλοιπα παιδιά τηλεφωνήθηκαν οι γονείς τους και αφέθηκαν ελεύθερα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι θέμα να έχουμε αυτά τα προβλήματα, αγαπητοί ονούφε. Είναι η ώρα που πρέπει να επικρατήσει η σύνεση, η λογική, τα χρηστά ήθη του λαού μας. Ναι. Όταν σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, όταν μετά από όλες αυτές τις εκκλήσεις, τις αγωνιώδεις εκκλήσεις του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, των ειδικών που γνωρίζουν καλύτερα από εμάς, υπάρχει κόσμος που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και ειδικά αναφέρομαι όχι τόσο στα παιδιά, αλλά και στους γονείς, αγαπητοί ονούφριε, οι οποίοι πρέπει να επιβάλλει ο καθένας την τάξη στο σπίτι του. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και είμαστε σε γρήγορση. Το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Υπηρεσία, την οποία θέλω να ευχαριστήσω για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνει, η Ομάδα Πρόληψης, η Δημοτική Τροχονομία, όλοι σε συνεργασία με την αστυνομία είμαστε συντονισμένοι, είμαστε συνεχώς σε επαφή. Εμείς που γνωρίζουμε και τα δημοτικά μας όρια και εκεί που υπάρχουν οι εστίες, για να μπορέσουμε, αν χρειαστεί απόψη, για τις επόμενες μέρες να αντιδράσουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημάρχε.